Την άποψή του το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Μια χαρά. Τι μια χαρά. Γιατί με ηχογραφείς, βίστο, εγώ δεν σε είπα να με ηχογραφήσεις. Δεν θα μου πεις την άποψή του το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Εντάξει. Την άποψή του το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Όποια και να είναι αυτή. Ναι, λέει, εντάξει. Μόνο οι πασαρές αμένα κινούνται μέσα και δίκες. Την άποψή σας για το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Για αρχή. Μέτρια χρονιά ως κακή. Για το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Εντάξει, δύσκολη χρονιά. Περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα στα play-off. Και από εκεί και πέρα αισιοδοξούμε περισσότερο για τη νέα χρονιά. Γιατί η φετινή μάλλον χάθηκε. Θα μου απαντήσεις εσύ. Ποια είναι η άποψη του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ? Ποια είναι η άποψη τώρα? Αποτυχημένη χρονιά. Αυτό, τι άλλο να σου πω. Σου είναι το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Ποια είναι η άποψη μας του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ? Ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Είμαστε σε μια κατάσταση που είναι και για χέρια και για κλάματα μαζί. Και... ποια είναι? Δεν έχουμε ομάδα. Πρώτη ερώτηση. Θέλω να μου πείτε την άποψή σας για το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Μας κοροϊδεύουνε. Θέλω να μου πείτε την άποψή για το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, την άποψή μου. Κοίτα να δεις. Αλλάξαν πολλά πράγματα. Ήταν μια περίεργη χρονιά. Αλλά τα πράγματα θα πάνε καλά, το πιστεύω. Μη θες να σου πω. Την άποψή σας. Για το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Κάθε χρόνο και χειρότερα. Αυτό χρόνο. Την άποψή σας για το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Φέτος δεν είμαστε τα καλά μας. Τώρα του χρόνου πάλι θα δείξει, αλλά εμείς εδώ είμαστε συνέχεια. Ακολουθάμε την ομάδα. Όπου λαλούν πολύ κοκόρι, αργεί να ξημερώσει βαλιγάρι. Έτσι. Κάθε χρόνο και χειρότερα, αδερφέ. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Κάθε χρόνο και χειρότερα. Την άποψή σας για το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Θέλει πολύ ώρα. Να αποσύσω σύντομα. Τίποτα. Άμα πρέπει να συγκεντρωθούν πρώτα από τη διοίκηση, να καθίσουν να βάλουν τα πράγματα κάτω, τι θέλουν πραγματικά. Άμα θέλουν να διεκδικήσουν πρωτάθλημα, κύπελο και μια καλή πορεία στην Ευρώπη, να φέρουν ποιοτικούς παίχτες. Αυτό. Να είναι ΠΑΟΚτσίδες. Εσύ, την άποψή σου για το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Αυτό νομίζω ότι πρέπει πρώτα να μπει μια σειρά στα διοικητικά και μετά στα παικτικά. Και σίγουρα η ομάδα χρειάζεται μεταγραφές με έμπειρους παίκτες ποιοτικούς. Χάλια. Χάλια. Την άποψή σου για το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Για το ποδοσφαιρικό. Ναι. Να φύγουν όλοι. Όλοι οι παίκτες. Όλοι. Να μείνουν δύο τρεις μόνο. Θέλει αλλαγές πολλές. Ειδικά στη διοίκηση πρέπει να πάρουν χαμπάρι κάποια πράγματα και κάποιοι πρέπει να φύγουν. Ποια είναι η άποψή του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ? Ότι σίγουρα χρειάζεται αλλαγές, γιατί δεν είναι εικόνα, δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι η ομάδα και του χρόνου. Θέλει ριζικές αλλαγές. Και στο ρόστερ και στη διοίκηση. Okay. Τι πες τώρα, τόσο. Άστος. Δεν είμαστε γεωγράφοι. Ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ. Κάθε χρόνο και χειρότερος. Και κύριο λόγο παίζει ο μεγαλομέτωχος της ΠΑΕ, ο Ιβάν Σαββίδης, που τους πληρώνει κάθε μήνα. Εσύ? Κάθε χρόνο και χειρότερα. Φίλε, είμαστε δύσκολο αυτή τη στιγμή. Εντάξει, τι περίμενες εσύ δηλαδή με καινούργιο προπονητή τώρα με τον Νίμις, δηλαδή τι θέλεις να κάνεις, τι περιμένουμε. Από του χρόνου, όπως κάθε χρόνο, τα ίδια. Κάθε χρόνο του χρόνου. Την άποψή σας για το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Εντάξει, φέτος χρειαζόμαστε βελτίωση στο έμψυχο δυναμικό. Πιστεύω με τον Ιβάν Σαββίδη θα έχουμε καλύτερες μέρες μπροστά μας. Φέτος ήταν η χειρότερη μας χρονιά. Συμφωνώ απόλυτα με την κυρία. Χάλια, χάλια. Την άποψή σας για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Για τον? Ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Άντε, έχεις ερωτήσει να μιλάω κιόλας. Περίμενε ξαναβάλει να σκεφτώ. Πες, την άποψή για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Η άποψή μου είναι ότι δεν είναι σωστά στελεχωμένη η διοίκηση από τα σωστά άτομα. Γιατί ενώ υπάρχουν όλα τα φόδια, τα λεφτά, ο πρόεδρος μετά από πάρα πολλά χρόνια, πρέπει να βρουν τα σωστά άτομα γύρω από την ΠΑΕ για να μπορέσουν να ξαναφτάσουν την ομάδα σε υψηλό επίπεδο. Τι να μου φανεί, εντάξει, πρέπει να αλλάξουν πολλά.
Μία κρύο, μία ζέστη. Μία, άνα, μπράβο. Μία κρύο, μία ζέστη. Εντάξει, θέλουμε μερικές αλλαγές. Έως πολλές. Την άποψή σου για το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, τι να πω. Δεν ήταν μια καλή χρονιά. Ας ελπίσουμε σε κάτι καλύτερο. Χρειάζεται πολλά πράγματα να αλλάξουν. Ας ελπίσουμε να αλλάξουν. Για το ποδοσφαιρικό, σε πάνω σε τι θέμα. Γενικά την άποψή σου για το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Δηλαδή, τι, συγκεκριμένα πράγματα. Πιστεύω φέτος πως έχουμε κάνει πολλές αλλαγές σε προπονητές. Δεν τα πάμε καλά, τόσο καλά όσο τις προηγούμενες χρονιές. Η ομάδα έχει πέσει και σε απόδοση και σε αγορές και σε πολλοί παικτών. Και αντί να ανεβάσουμε παιδιά από τις ακαδημίες που υπάρχουν πιο πολλά ταλέντα, πηγαίνουμε και αγοράζουμε και δίνουμε τζάμπα λεφτά. Θα πάει καλύτερα του χρόνου, γιατί φέτος έχουμε χάσει ήδη κάποια ενδιαφέρον μάτς και με αδύναμους αντιπάλους. Αλλά του χρόνου θα πάει πολύ καλά και μακάρι να μην υπάρχει γκρέξη τόσο να μπούμε και στην Ευρώπη. Την άποψή σας για το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να κερδίσει σήμερα, άμα παίξει... Ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Την άποψή για το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Δεν είναι αυτό τώρα, δεν ξέρω, εντάξει. Χρειαζόμαστε μια καλύτερη διοίκηση πάντως, για να φτιάξει μια καινούργια ομάδα, για να μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε στους μεγαλύτερους. Για το ποδοσφαιρικό. Να έρθουν υπεύθυνα άτομα προπονητέ, βασικά προπονητή ο Σάντος. Ναι. Και να έρθουν καλοί παίκτες, για ώστε να προσπαθήσει ο ΠΑΟΚ να είναι μέσα στους... να διεκδικεί τους τίτλους και να κάνει μια καλή πορεία στην Ευρώπη. Okay. Ευχαριστώ. Την άποψή σας για το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Χάλια. Ανύπαρκτος. Ανύπαρκτος. Την άποψή σας για το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Για το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Δεν παρακολουθώ για το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Μόνο για το ΠΑΟΚ του Βόλη. Για το ποδοσφαιρικό. Το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Ναι. Κοίταξε, θέλει κάποιες αλλαγές. Αν μπορέσει να την κάνει, αν μπορέσει να το κάνει αυτό το πράγμα ο τέτοιος ο Ιβάν και διώξει μερικούς μαλάκες που είναι τα κοπρόσκυλα, ναι. Τα κοπρόσκυλα που τρώνε, να πούμε, στο όνομα του ΠΑΟΚ, και πάρει κάνα καλό σκάουτερ σαν τον Παύλο Γκαρσία. Κάνα δυο σκάουτερ έτσι ΠΑΟΚ, καλούς άτομα και Κοντοκοσεϊσάο να σου φέρουν παίχτες και να μην μας είσαι να δώσει μετά τα υπόλοιπα χρήματα. Και να μην ξεχάσει ότι ο ΠΑΟΚ ανήκει στο ΛΑΟΤ. Ναι, αυτό. Να μην ξεχάσει ότι ο ΠΑΟΚ ανήκει στο ΛΑΟΤ, ούτε σε αυτό να ανήκει, ούτε στους παίχτες, ούτε πουθενά. Σε εμάς είναι. Εμείς τόσα χρόνια ταλαιπωριόμαστε. Θα στηρίξουμε. Εμείς θα στηρίξουμε. Και θα το στηρίξουμε ακόμα και θα το στηρίξουμε. Και αυτόνα το μαλάκι. Εμείς θα το στηρίξουμε, κατάλαβες. Αν το στηρίξουμε. Ναι, αν κάνει σωστές κινήσεις θα το στηρίξουμε. Αν κάνει μαλάκι. Να φύγει, δεν το θέλουμε. Υπομονή το τελειώσει. Υπομονή, ναι, υπομονή κάποια τελειώσει. Στιγμή υπομονή. Είπε, κάνετε 3 χρόνια υπομονή, τα κάναμε τα 3 χρόνια. Πάμε στα 4. Αυτά τώρα πάνε μνημόσυνο τώρα πάει. Κατάλαβες. Υπομονή. Τι είναι, μνημόσυνο είναι, κάτσε. Κάποτε κάποια στιγμή πρέπει να κάνεις μια ομαδάρα. Έφερες ένα Μπερμπάντοφ. Μπερμπάντοφ το βλέπεις, να πούμε, σπάστο το συμβόλαιο και στείλ τον. Άντε αγόρι μου. Και άμα ανανεώνεις τώρα με Βίτορ, Τζιόλι και τέτοια, δεν γίνονται αυτά. Ναι, μου ανανεώνεις συμβόλαιο τώρα τον παππού τον. Πρέπει να κάνουμε ομάδα. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Από το τερματοφύλακα μέχρι μπροστά. Τον Κλάους να στο κρατήσει. Και εμείς θα είμαστε μαζί του εκεί. Καλό, άμα έχει ένα καλό δίδυμο, και εμείς θα είμαστε μαζί. Παιχνίδι. Αν δεν έχει καλό δίδυμο μπροστά, δεν μπορεί να κάνει. 25.000 διαρκείας. Άμα κάνει ομάδα. Την άποψή σου για το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Βασικά, δεν λέω τώρα, δεν μπορώ. Την άποψή σου για το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερες αλλαγές. Γιατί δεν είναι εικόνα ομάδος αυτή που παρουσιάζει με τέτοιο μεγάλο μέτοχο και έχουμε δει ότι τα τελευταία χρόνια ρίχνει τα λεφτά σε άδειο κουβά. Χρειαζόμαστε καλύτερη οργάνωση πρώτα απ' όλα σε θέμα παικτών και μετά σε διοικητικούς παράγοντες. Την άποψη σου για το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Βρωμάει. Βρωμάει από μέσα. Κάθε πέρσι καλύτερα. Μόνη θέλει καινούργια ομάδα γίνεται. Αυτά. Τι. Την άποψή σου και το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Τι να πω ρε φίλε. Εντάξει. Φέτος τι, δεν έμεινε τίποτα.
Σε ραδιόφωνο. Όχι, με το φωνάκι μου. Να σου πω, περιμένουμε. Την άποψή σας για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Εντάξει, τι να πω τώρα. Ναι, αυτό. Υπομονή και ψυχραιμία, τίποτα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στα play-off. Να μπούμε πρώτα, να δούμε τι θα γίνει με τη μείωση. Άμα μπούμε play-off και βγούμε σε μια τρίτη ή δεύτερη θέση, έχει καλώς. Άμα δεν βγούμε καθόλου στα play-off, πάλι έχει καλώς. Να κάνουμε καλές μεταγραφές του χρόνου, να πάμε για κάτι διαφορετικό που θα είναι εκτός Ευρώπης. Όπως έσω για το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Χάλια.